Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο γνωστός ψυχιατρός και σεξολόγος, ο κύριος Ιωάννης Θάνος Ασκητής. Είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Καλημέρα, κύριε Ασκητή. Καλημέρα σας, κύριε Τάκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να χαρτογραφήσει και να εξηγήσει όλο αυτό που βλέπουμε να ξετυλίγεται τις τελευταίες μέρες μπροστά μας? Άκουσα χθες τον Πάνο Σόμπολο, οφείλω να ομολογήσω δεν το ήξερα, να λέει ότι τέτοιες επιθέσεις με βιτριόλι προηγούμενες δεκαετίες δεν ήταν άγνωστες στη χώρα μας και κυρίως ήταν από γυναίκες προς γυναίκες. Και αντίστοιχες τέτοιες επιθέσεις υπάρχουν αρκετές και στο εξωτερικό. Απλά εμάς μας ξένησε γιατί για πρώτη φορά το βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι όπως το είπατε, καταρχήν είναι το χαρακτηριστικό είναι ότι από γυναίκα σε γυναίκα και έχει κατά βάση ζηλοτυπικό χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Δηλαδή τότε τα χρόνια του 50 και του 60, να σας θυμίσω και από ελληνικές ταινίες το βλέπουμε, ότι ήταν απειλή της γυναίκας προς τον άντρα που αθετούσε την υπόσχεση γάμου ή την εγκατέλειπε για μια άλλη γυναίκα. Ναι. Άρα υπάρχει πάντα ένα στοιχείο ζήλιας, μια θα λέγει κανείς ιδιοπαθού συμπεριφοράς προσωπικότητας, με πολλά ψυχοπαθητικά στοιχεία, αλλά η ναρκισσιστική ζήλια φαίνεται να κυριαρχεί. Γι' αυτό και τα άτομα αυτά είναι εξαιρετικά ψυχρά, συναισθηματικά, είναι πολύ οργανωμένα στην επιθετικότητά τους, είναι ευφυή, δηλαδή έχουν χαρακτηριστικά τα οποία θα λέγει κανείς ότι αντιγράφουν μέσα στα χρόνια τα ίδια στοιχεία. Μάλιστα. Δηλαδή το εγωκεντρικό, το ναρκισσιστικό και το ζηλοτυπικό. Mm-hmm. Άκουσα τον δικηγόρο της Ιωάννας νωρίτερα να λέει ότι η συγκεκριμένη 35χρονη της είχε στείλει ένα μήνυμα στο Facebook, αυτό που τη ρωτούσε αν ξέρει τον φίλο της ή οτιδήποτε άλλο, εδώ και 2 χρόνια. Δεν ήταν δηλαδή, γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι της το έστειλε πριν από 2-3 μέρες. Ήταν εδώ και 2 χρόνια αυτό το μήνυμα. Που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα το δούλευε, στο μυαλό της. Και δεν αποκλείεται να το κάνει και ένα παραλήρημα. Ναι. Δηλαδή να πίστευε ότι από κάτω υπήρχε μια σχέση μεταξύ mm-hmm. του συντρόφου της και αυτής της γυναίκας. Γιατί ξέρετε, αυτές οι προσωπικότητες καταλήγουν πολλές φορές σε παρανοϊδή σχέδια πίσω από μια παραγεγραμματική διαταραχή. Δηλαδή μπορεί να οργάνωνε απόλυτα το σκεπτικό ότι υπάρχει αυτή η σχέση, ότι η σεξουαλικότητα είναι συνδεδεμένη με αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο σκοπός της ήταν να τσαλιώσει την ομορφιά. Αυτό που την απειλούσε η ομορφιά της Ιωάννας ήταν το πρόβλημά της. Δεν ανεχόταν μια γυναίκα η οποία πιθανά να ήταν πιο όμορφη από την ίδια. Αυτό δημιούργησε και το μίσος, το φθόνο και το πάθος πίσω από το αίσθημα της απώλειας. Μάλιστα. Δηλαδή ότι χάνω το κτητικό κομμάτι της σχέσης με τον άνθρωπο αυτό. Και αυτό που επίσης άκουσα να σχολιάζεται είναι ότι πιθανότατα αν δεν είχε συλληφθεί, θα δούμε τώρα, όλα τα στοιχεία λένε ότι είναι αυτή, αν δεν είχε συλληφθεί, ενδεχομένως αυτό να το έκανε κάποια στιγμή και σε κάποια άλλη γυναίκα που πάλι θα πίστευε ότι έχει σχέση ή οτιδήποτε άλλο με το φίλο της. Ναι, σε οποιαδήποτε γυναίκα που ένιωθε την απειλή ότι μπορεί να της κλέψει το σύντροφο ή να παρέμβει στη σχέση με τον άνθρωπο αυτόν, θα μπορούσε να ήταν ένας πιθανός στόχος. Δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο η πράξη η ίδια ως ενέργεια, είναι το σκεπτικό της πράξης. Ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να καταστρέψει, όχι να σκοτώσει, mm-hmm. να καταστρέψει την εικόνα της γυναίκας που με τον τρόπο της έκλεβε τον σύντροφό της. Γι' αυτό και λέω είναι ναρκισσιστικό ή παρανοϊκό. Τα παρανοϊκά, μάλιστα ζωτυπικά παραλυρήματα, είναι πολύ έντονα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, έχουν ακραία συμπεριφορά, απόλυτη mm-hmm. επιθετικότητα και το νόημα είναι η καταστροφή, ακόμα και η απώλεια της ζωής. Μάλιστα. Δηλαδή και η δολοφονία μπορεί να φτάσουμε και μέχρι. Τώρα, ένα ερώτημα. Γιατί είχαμε επιθέσεις με βιτριόλι, κάτι αντίστοιχο, υδροχλωρικό οξύ, οτιδήποτε, τις προηγούμενες δεκαετίες, εξέλιπε τα τελευταία χρόνια ένα τέτοιο είδος επίθεση και επιστρέφει τώρα ξανά? Υπάρχει κάποια. Κοιτάξτε, εκείνη η εποχή το βιτριόλ ήταν η απειλή αφέτησης, όπως σας είπα, του γάμου. Mm-hmm. Και μάλιστα το βιτριόλ, επειδή έχει το χαρακτηριστικό του ευνηδιασμού, είναι θηλυκό οξύ, ξεκαταστρέφει, είναι πραγματικά φρικτό όπλο όποιος το χρησιμοποιεί, είναι τραγικό όποιος το δέχεται. Άρα η απειλή ήταν απόλυτη. Mm-hmm. Ότι αν δεν με παντρευτείς, αν θα δεις αυτό που έχεις προσχεθεί, θα σου ρίξω βιτριόλ.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο, και στο εξωτερικό υπήρξαν απόπειρες κυρίως από γυναίκες προς γυναίκες ή προς άνδρες που είχαν το στοιχείο της ζηλοτυπικής ή της αίσθησης εγκατάληψης. Ότι με εγκαταλείψεις θα σε αλλοιώσω. Το βιτριόλι αυτό κάνει. Βέβαια. Σου αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά. Άρα είναι σαν να θέλω να σε εξαφανίσω. Να μην σε θυμάμαι, να μην υπάρχει στη ζωή μου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι απόλυτο. Άρα, το γιατί επιστρέφει τώρα, ναι. Πιθανότατα να είναι μια μιμητική συμπεριφορά. Είχε αρχίσει από την υπόθεση της Κούνεβα να είχε πάρει διαστάσεις, μεγάλες διαστάσεις κοινωνικές. Δίνει, αυτό που θα σας πω ως ψυχίατρος, δίνει βαθιά αίσθηση ικανοποίησης στον άρρωστο άνθρωπο. Βέβαια. Ότι μπορεί να καταστρέφει την εικόνα του άλλου. Να καταστρέψει έναν άνθρωπο. Και αυτό την ικανοποιεί, της δημιουργεί μια αίσθηση αναγνώρισης ότι πέτυχα το σκοπό μου, σε κατέστρεψα, σε σημάδεψα. Είναι αυτό που λέμε στο σύνδεσμο του καθρέφτη. Υπάρχει στην ψυχιατρική μια ορολογία προβολής του εαυτού μου σε έναν καθρέφτη. Ο οποίος καθρέφτης μου δείχνει να είμαι άσχημος ή όμορφος. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, εδώ λειτουργεί ο καθρέφτης με το νόημα ότι ένιωθα άσχημη, δηλαδή αυτή είχε πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση ως γυναίκα, πιθανά να ένιωθε ότι απειλιόταν από την άλλη, και έτσι οπλίστηκε πίσω από το φθόνο και το μίσος να κάνει αυτή την ενέργεια. Τώρα, να σας πω. Να μην έχουμε το καλό είναι ότι συνελήφθη και έτσι μειώνεται η πιθανότητα του μιμητισμού. Της επανάληψης, ναι, ναι. Γιατί η κοινωνική αντίληψη αυτό είναι. Μάλιστα. Πάντως, επειδή μου είπατε ότι συνήθως τέτοια συμπεριφορές τις βλέπουμε από γυναίκα σε γυναίκα, πρέπει να είναι πολύ. Άγριο το συνέστημα μιας γυναίκας που θεωρεί ότι μια άλλη της έχει πάρει το φίλο, το σύντροφο, τον άντρα, οτιδήποτε σε σχέση με τους άνδρες και αντιστοίχως τις γυναίκες. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν πιο άγριες μεθόδους από τους άνδρες. Οι άνδρες είναι πιο δολοφονικοί. Μάλιστα. Δηλαδή ο άνδρας ασκεί πιο πολύ τη βία. Mm-hmm. Η γυναίκα δημιουργεί πιο πολύ το αίσθημα του πόνου. Θέλει να της εκδίκησης. Της εκδίκησης. Ενώ ο άντρας είναι λοιπόν, πάμε και κάτω. Η γυναίκα είναι, θα το βιώνει σε φόρους ζωής. Το είπατε πολύ ωραία. Ο άντρας είναι πιο primitive, είναι πιο πρωτόγονος. Δηλαδή λειτουργεί πιο πολύ μέσα από τη βία, την επιβολή και την αίσθηση της απόλυτης εξουσίας της απώλειας της ζωής, του θανάτου. Η γυναίκα λειτουργεί με αυτό που λέμε το μηχανισμό της πανουργίας. Είναι πανούργα. Γι' αυτό και δημιουργεί πολλές φορές επεισόδια και συμπεριφορές που δεν είναι ύποπτη. Γιατί εδώ, όπως ακούσαμε, ήταν μια γυναίκα φυσιολογική κατά τα άλλα. Ναι. Δηλαδή λειτουργούσε βέβαια. Στην καθημερινότητα εντός πλαισίου. Εντός ως πλαισίου. Μια κοινωνικά αποδεκτή φυσιολογική γυναίκα. Mm-hmm. Τώρα, και κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Από ψυχολογικής απόψεως, πιστεύετε ότι η Ιωάννα θα μπορέσει ποτέ να σταθεί ξανά στα πόδια της ψυχολογικά και να αντικρίσει αυτό τον εαυτό που της προκάλεσε αυτή η επίθεση? Κοιτάξτε, ο σκοπός είναι αυτός. Η απάντησή μου, και χαίρομαι για την ερώτηση που κάνετε, είναι ναι. Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να προσαρμόζεται και μέσα στον χρόνο να μπορεί να αφομοιώνει το μεγαλύτερο τραυματικό γεγονός της ζωής. Mm-hmm. Εδώ ξέρετε οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ναι. Έχουν, δηλαδή, εγώ έχω μια κυρία που έχασε τα δύο της παιδιά σε μία μηχανή επάνω την ίδια στιγμή. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά ξέρετε, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποτέλεσμα της επίθεσης θα το βλέπει κάθε μέρα στον καθρέφτη. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά επειδή μες στον χρόνο θα προσαρμοστεί, σιγά σιγά θα ξεχαστεί αυτή η εικόνα όσο περνάει ο χρόνος. Και αν μάλιστα καταφέρει να ξαναφτιάξει τη ζωή της, και δεν το αποκλείω, εγώ έχω περιπτώσεις που οι γυναίκες οι οποίες από τραύματα, από ατυχήματα αλλοιώθηκαν στο πρόσωπο, κατάφεραν να ζήσουν και να δημιουργήσουν καινούργιους κύκλους ζωής. Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε όλοι μας την επόμενη μέρα ως μια ημέρα μάχης για το καλύτερο. Αλλά φαντάζομαι είναι πολύ δύσκολο, χρειάζεται μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη δύσκολο, για να το καταφέρουμε. Θέλει πολύ χρόνο, θέλει συστηματική ψυχοθεραπεία αυτή η γυναίκα να προσαρμόσει τον εαυτό της. Και θέλει ένα καλό υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Μάλιστα. Αν αυτά υπάρχουν στην Ιωάννα, εγώ θεωρώ ότι η Ιωάννα, όσο άτυχη και να ήταν, και να σημαδεύτηκε η ζωή της, κάποια στιγμή, κάποια μέρα, θα αντικρίσει τον εαυτό της και θα μπορεί να πάει παρακάτω, γιατί είναι και νέα. Είναι όμορφη, είναι μια γυναίκα που έχει μια χαρισματική αίσθηση της ζωής. Το τραύμα θα ανεβαθεί, αλλά θα έχει και διάρκεια ζωής που αξίζει. Μάλιστα.
να πολεμήσει για αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ασκητή. Χαρά μου, κύριε Τάκη, σας άκουσα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.